Αξιόπιστο κύριε Πρόεδρε, Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα για όλους μας και ιδιαίτερα για τους πολίτες του Πειραιά. Και εμείς, η κοινοπραξία Άβαξ Γκέλ Άσφορ που αναλάβαμε την κατασκευή αυτού του έργου, νιώθουμε μεγάλη χαρά και περηφάνεια που δίδεται στην κυκλοφορία η ολοκληρωμένη γραμμή Χαϊδάρη Πειραιάς, ένα έργο που νοήσει για την περιοχή. Χαρά που ολοκληρώθηκε το δύσκολο έργο που αναλάβαμε και περηφάνεια γιατί ολοκληρώθηκε μέσα σε μια περίοδο με πάμπολες αντιξοότητες, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν μέσα από τη συνεργασία αναδόχου μελετών και κυρίου του έργου με τον καλύτερο τρόπο. Σε τεχνικό επίπεδο, λόγω περιορισμένου χρόνου, δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Οφείλω να επισημάνω ορισμένες προκλήσεις όπως τις δυσκολίες που προέκυψαν από την ύπαρξη καστικών εγκύρων κατά την εισαγωγή της Σύρακας, ότι ο σταθμός του Πειραιά είναι όλος υποθαλάσσιος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και την αποκάλυψη των αρχαιολογικών ευρημάτων σε διάφορα σημεία όπως και στο σταθμό του Δημοτικού Θεάτρου που βρισκόμαστε σήμερα, όπου αναδείχθηκε ένα μέρος του πολύπλοκου υποδάμιου ρηματοδοτικού συστήματος και άλλα πολλά που δεν υπάρχει χρόνο να τα αναφέρω. Όταν πριν 2 χρόνια, καλοκαίρι του 20 και μέσω πανδημίας, παραδώσαμε τη γραμμή και τους 3 σταθμούς Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλό, Νίκαια, σε ερώτηση του Υπουργού πότε θα ολοκληρωθεί όλο το έργο, είχαμε υποσχεθεί ότι αυτό θα γίνει σε 2 χρόνια. Από εκείνη τη χρονική στιγμή και μετά ζήσαμε καταστάσεις δύσκολες, πρωτόγνωρες και με προβλήματα που για να τα αντιμετωπίσουμε έπρεπε όλοι μας να υπερβάλλουμε αυτό. Οι επιπτώσεις πανδημίας που συνεχιζόταν τεράστιες, ασθένειες του προσωπικού, καραντίνες, καθυστέρηση στην παραλαβή των υλικών από την εγχώρια αγορά, αλλά ιδιαίτερα από το εξωτερικό, λόγω μείωσης παραγωγής αλλά και λόγω προβλημάτων στις μεταφορές. Και δεν έφταναν μόνο αυτά τα προβλήματα. Ήρθε και η ενεργειακή κρίση και με τα επακόλουθά της και ο πόλεμος της Ουκρανίας που μας έβγαλε έξω από κάθε προγραμματισμό. Δεν σταματήσαμε όμως, ούτε σηκώσαμε τα χέρια. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε ανεξαρτήτως κόστους για να κρατήσουμε την υπόσχεσή μας. Γιατί ένα πράγμα δεν διαπραγματευόμαστε διαχρονικά. Το λόγο μας και την αξιοπιστία μας. Αυτό το γνωρίζουν όλοι. Και να που σήμερα είμαστε όλοι εδώ για να γιορτάσουμε την έναρξη της λειτουργίας ολοκληρωμένης γραμμής Χαϊδάρη Πειραιάς. Ένα έργο με σταθμούς εντυπωσιακούς, κατασκευασμένο με άριστες προδιαγραφές και με πολύ μεράκι από μέρους μας. Ένα έργο που θα βελτιώσει τις συνθήκες κυκλοφορίας της περιοχής και θα διευκολύνει τη ζωή των κατοίκων του Πειραιά και των άλλων γειτονικών περιοχών. Με την ευκαιρία που μου δίνεται, θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω όλες τις ηγεσίες του Υπουργείου και τις διοικήσεις Αττικό Μετρό από την έναρξη της κατασκευής του έργου. Αλλά ιδιαίτερα θέλω να σταθώ εδώ στη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου, τον Υπουργό Κώστα Καραμαλή και τον Υφυπουργό Γιώργο Καραγιάννη και τη Γενική Γραμματέα Μαριέλη Γεράνη για την αμέριστη συμπαράσταση που μας προσέφεραν αυτή τη διετία, επιλύοντας με μεγάλο ενδιαφέρον όλα τα προβλήματα που ανέκυψαν με άλλους εμπλεκόμενους φορείς και όχι μόνο. Τη σημερινή διοίκηση της Αττικό Μετρό και όλους τους περιουσιακούς παράγοντες που χωρίς την καθημερινή συνεργασία τους δεν θα φτάνουμε στην επίθεση του στόχου μας. Τους υπεργολάβους μας και τους προμηθευτές που ενεπλάκησαν στην κατασκευή αυτού του σημαντικού έργου για την κατανόηση και τη βοήθειά τους. Τους μελετές οικονομικούς μας. Άφησα στο τέλος το προσωπικό μας. Από το Διευθυντή της Κοινοπραξίας, τον Νίκο τον Ριγόπουλο, μέχρι τον τελευταίο εργατοτεχνίτη, για το διαρκή αγώνα που έκαναν όλη αυτή τη διετία, αντιμετωπίζοντας καθημερινά απρόβλεπτες συνθήκες στη δουλειά του. Δεν είναι υπερβολή να πω ότι τον τελευταίο χρόνο εργαστήκαμε με χρονοδιάγραμμα όχι μήνα, όχι εβδομάδος, αλλά ημέρας. Θερμά τους ευχαριστούμε όλους. Κύριε Πρωθυπουργέ, γνωρίζω τις διάφορες συναντήσεις που είχαμε σε επισκέψεις άλλων έργων μας ή εγγενείων,
το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σας για την ολοκλήρωση του έργου αυτού. Πάντα τελευταία ερώτηση ήταν, τι γίνεται με τον Πειραιά, θα τελειώσει όπως είπατε? Ναι, τα καταφέραμε και πάλι. Και κάναμε αυτό που υποσχεθήκαμε. Γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι και από σήμερα οι κάτοικοι του Πειραιά θα έχουν στις μετακινήσεις τους ένα σύγχρονο μετρό. Τελειώνοντας, θέλω να κάνω μια ευχή που πιστεύω ότι είναι και ευχή όλων μας. Εύχομαι, κύριε Πρωθυπουργέ, να είναι κοντινή η μέρα που θα γενιάσετε ένα ακόμα πολύ σημαντικό έργο. Τη λειτουργία του μετρό της ιδιαίτερης πατρίδας μου, της αγαπημένης μου Θεσσαλονίκης. Για να νιώσουν οι συμπολίτες μου την ίδια χαρά που νιώθουν σήμερα οι κάτοικοι του Πειραιά, αλλά και μια μεγάλη ανακούφιση από την ταλαιπωρία που έζησαν για πολλά χρόνια. Γνωρίζοντας τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται από το Υπουργείο, την Αττικό Μετρό και την ανάλογη κοινοπραξία, πιστεύω ότι η ευχή μου αυτή σύντομα θα γίνει πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ.